Και η πρώτη αποπομπή καρδιναλίου στη νεότερη ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας είναι γεγονός και αφορά, Ανδριάννα, στον γυραιό πρώην αρχιεπίσκοπο της Ουάσιγκτον, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Και τον βλέπουμε στα πλάνα μας, είναι ο Θείοντορ Μακάρικ, 88 ετών, ο οποίος είχε ανέβει πολύ ψηλά στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, κρίθηκε ένοχος από αξιωματούχους του Βατικανού για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών και ενηλίκων. Του αφαιρέθηκε το αξίωμα του καρδινάλιου και δεν θα μπορεί πλέον να τελεί λειτουργία ή να αφορά ράσα. Σήμερα είμαι χαρούμενος γιατί ο Ποντίφικας με πίστεψε, δήλωσε ένα από τα θύματά του.